Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8 για μια μισή ώρα περίπου με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο και βέβαια το μεγάλο μάτς που έχουμε μπροστά μας πλέον την Πέμπτη. Ολυμπιακός Γουλς για τους 16 του Europa League. Πρώτο παιχνίδι κατά τα φαινόμενα και κλεισμένων των θυρών. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα την UEFA να αποφασίσει οριστικά. Κατά 99% θα είναι και κλεισμένο το θυρών, αφού υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας να είναι και κλεισμένο το θυρών εντός των τυχών όλες οι αθλητικές δραστηριότητες και οι αγώνες για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Σπάνια η UEFA δεν προσαρμόζεται και δεν σέβεται απόφαση κυβέρνησης κράτους, ειδικά όταν αφορά την δημόσια υγεία, αλλά θα περιμένουμε να το έχουμε και official αυτό 100%, ίσως και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να καλησπέρισω τον Νίκο Αλέφαντο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, αλλά βλέπω μεγάλη ζημιά χωρίς κόσμο. Ναι. Και για τον Ολυμπιακό και για τους φιλάθλους. Και θα γινόταν ένα ποδόσφαιρο γρήγορο, το βλέπα. Ναι, πισμόν, πανηγύρι. Και θα είχε ενδιαφέρον και πάθος, ας πούμε, και από τον Ολυμπιακό. Και να σπάσει και αυτό το σερί που κάνει η Γουλς. Θα το πούμε γιατί το έχουμε, ναι, σε μπράβο. Κάρτα. Άλλωστε δεν είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο με play-off και play-out στην χώρα μας και είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αρκετά παιχνίδια και στην Premier League και στην Ισπανία και στην Γερμανία. Θα τα αναλύσουμε. Να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Καλή εβδομάδα. Καλώς τον να. Κωστάρα. Φοβερός. Γεια σου Νικόλα. Έχουνε τρομοκρατήσει τον κόσμο παγκοσμίως. Ναι. Έχουνε τρομοκρατήσει τον κόσμο παγκοσμίως. Βλέπεις κάτι 65-70 χρονών που δεν έχουν πάει Γιάννη να κάνουν ένα check-up. Οδηγάνε σαν τα βόρια με 150 χωρίς λάστιχα και αμορτισέ. Πίνουν, καπνίζουν, τρώνε σαν τα μοσχάρια. Έχουν 150 κιλά ο καθένας και φοβούνται να πούμε τον κορονοϊό. Μετά, πλακώνουνε οι παπάδες, λένε ελάτε, λέει, στην εκκλησία δεν υπάρχει φόβος. Άμα δεν υπάρχει στην εκκλησία φόβος, δεν υπάρχει και στο γήπεδο. Δεν υπάρχει και στο θέατρο, δεν υπάρχει να πούμε και στις ταβέρνες, δεν υπάρχει και στα σχολεία. Δηλαδή, να πάμε εντάξει, στο θέατρο, παντού, να πάμε... παντού υπάρχει κίνδυνος. Στην παρούσα φάση δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Απλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν αυτό πάρει τη μορφή επιδημίας, δεν θα μαζεύεται, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχουμε ούτε το υπόβαθρο ούτε τις υποδομές για να το καλύψουμε. Τώρα ας πούμε, να σου πω κάτι. Έχουμε το κράτος αντίπαλο. Τον ένιωσε τώρα τον Πρωθυπουργό ή τον Κικίλια ή τον Τσίπρα αύριο μεθαύριο, ποιος είναι η υγεία μας, ας πούμε. Εδώ μπαίνει στο αστέμα με σκολικοειδίτη και σε παίρνει νεκροφάρα κατευθείαν για τα μνήματα της Πέρμης. Τι λέμε τώρα. Έχουμε τρομοκρατήσει τον κόσμο εγώ. Έχω πελάτες οι οποίοι είναι διαφημιζόμενοι. Αρκετοί εξ αυτών, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν, ας πούμε, μαγαζιά σύντησης, μαζεύεται κόσμος, είμαστε 50% μείον. 50% μείον σημαίνει ότι για ένα μήνα, ενάμιση, αυτοί θα είναι μέσα. Έχω εγώ πελάτη ξενοδόχο. Λέει αμάν, έχω στη Θάσο, έχω στην Καβάλα, έχω στη Χαλκιδική εστιατόριο, μαγαζί, ξενοδοχείο, ακυρώθηκαν όλες οι μετακινήσεις. Όλα αυτά είναι δυσάρεστα και ακόμα και εμείς εδώ στο κανάλι με τα τηλεμάρκετινγκ που υπάρχουν κάποια προϊόντα που έρχονται αποκλειστικά από την Κίνα, είχαμε περικοπές και να πούμε την ευκαιρία ότι σήμερα γιορτάζουμε, Κώστα, δεν το ξέρεις ούτε εσύ τον Νίκος, 30 χρόνια παρουσίας, έτσι, 9 Μαρτίου του 1990 ήταν η πρώτη φορά που βγήκε στον αέρα. Σοβαρά, το τελεσίδι τότε. Ως τελεσίδι τότε. Ναι, μπαίνουμε σίως στην τέταρτη δεκαετία. Λοιπόν. Εγώ είμαι δηλαδή τα 20 χρόνια. Είσαι, ναι, είσαι σε καλό ποσοστό. Είμαι 20ετία εδώ. Ναι. Και δεκαετία είναι ο Νίκος. 10 ο Νίκος. Και 20, ο Νίκος. Εγώ 30 το κανάλι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο που αφορά τον κορονοϊό και τη ζημιά που έχει κάνει σε πρώτο στάδιο, βέβαια προληπτικά, τι θα συμβεί με τις αθλητικές δραστηριότητες, την απόφαση
που δημοσιοποίησε χθες το Υπουργείο Υγείας. Ποια μάτς θα γίνουν και κλεισμένα των θυρών, ποια μάτς αναβάλλονται, ποιες διοργανώσεις το ίδιο και επιστρέφουμε. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόρδας, ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθούν και κλεισμένων των θυρών όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις για 2 εβδομάδες λόγω του κορονοϊού. Έτσι, συγκεκριμένα, για την φάση των 16 του Europa League, ο Ολυμπιακός με τη Γουλφς θα παίξει και κλεισμένων των θυρών στις 12 Μαρτίου. Επίσης, το πρόγραμμα των 2 πρώτων αγωνιστικών των play-off, πρώτη αγωνιστική Σάββατο 14 Μαρτίου και κλεισμένων των θυρών, το παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, όπως και την Κυριακή, τα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το ίδιο και την δεύτερη αγωνιστική, το Σάββατο 21 Μαρτίου, το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αλλά και την Κυριακή τα παιχνίδια Όφη ΑΕΚ και Ολυμπιακός Άρης. Επίσης, τα παιχνίδια της Basket League, 21η αγωνιστική 14 Μαρτίου και 22η αγωνιστική 21 Μαρτίου, όπως και οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Μπάσκετ, 11 Μαρτίου, Περιστέρι Χάποελ, 17 ή 18 Μαρτίου, αν χάσει η ΑΕΚ στη Βόνη, ΑΕΚ Βόνη, και 17 Μαρτίου, Προμηθέας Τόφας. Επίσης, και το παιχνίδι της 20 Μαρτίου, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Να σημειώσουμε εδώ ότι στην Ιταλία, η οποία πλήττεται έντονα από τον ιό, ανακοινώθηκε πως όλα τα αθλητικά γεγονότα θα διεξάγονται χωρίς φιλάθλους για τουλάχιστον 1 μήνα. Απ' την άλλη, η Γαλλία αποφάσισε να γίνονται οι αγώνες με maximum 1.000 θεατών. Παρόμοια θα διεξαχθούν και οι 2 φιλικοί αγώνες Εθνικής Γαλλίας με αυτές της Ουκρανίας και της Φιλανδίας στα μέσα Μαρτίου. Ενώ στην Αγγλία τα παιχνίδια θα διεξάγονται κανονικά με κόσμο. Όσον αφορά την Premier League, η διοργανώτρια αρχή έχει αποφασίσει να απαγορευτούν οι χειραψίες, πράγμα που γρήγορα καταργήθηκε αφού οι περισσότεροι παίκτες αλλά και οι προπονητές πανηγυρίζουν μαζί και αγκαλιάζονται. Και ενίονται, φιλιούνται. Θα δούμε το γιατί αργότερα με Τέβες και Μαραντόνα. Πάντως, Κώστα, είδες, οι Άγγλοι είναι πιο προχωρημένοι. Πώς το κάνουν αυτό? Κάθε χώρα και κάθε κυβέρνηση χώρας αποφασίζει η ίδια για το πώς θα δημιουργήσει. Όχι άλλο, έχουν φάρμακα, τι έχουν αυτό, αλλιώς... Όχι. Δεν θέλουν να δημιουργήσουν... Το εμβόλιο ακόμα δεν έχει ανακαλυφθεί. Έχουν πει ότι οι αρχές του 2021 περιμένουν να βγει το εμβόλιο. Λοιπόν, το βρήκε το εμβόλιο. Το βρήκε. Ο Βελόπουλος έχει τις κεραλιφές. Ναι. Συνεννοήθηκε με τον Ιησού Χριστό, λέει. Αφού με το δάκρυ της Παναγιάς τακτοποιούνται τα υπόλοιπα θέματα, έδωσε και κεραλιφή ο Ιησούς, λέει, συνεννοήθηκε με τον Βελόπουλο. Και το πήρε και ο κύριος Μεγαλειοτάτος, πώς το λένε, αυτούς τους μεγάλους τους παπάδες, και Βασιλιότατος, ναι. Ο κύριος Αμβρόσιος. Ναι. Το πουλάει και αυτό στην εκκλησία. Λέει, πάρτε, λέει, από αυτό. Αγιασμό, λέει, θα κάνετε, λέει, και δεν θα έχετε τίποτα. Ναι. Λέει, τώρα, και λοιπόν. Πάρα, ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται αυτά, ρε, λέει. Μα είναι δυνατόν, λέει, τώρα. Άσε τώρα τον κορονοϊό. Και να προχωρήσουμε εμείς τα δικά μας, γιατί το μάτς με τη Γουλφς θα γίνει, έστω και αν τελικά προκύψει αυτό και κλεισμένων των θυρών. Λοιπόν, ο Νίκος την έχει μελετήσει. Την έχει μελετήσει ο Νίκος Σιγούλς και θυμίζω για όσους βλέπουν τακτικά εκπομπές ότι ο Νίκος για τη Γουλφς μας είχε πει όταν είχε ανέβει από την Championship στην Premier League, είχε φέρει ένα δημοσίευμα για τον Πορτογάλο τεχνικό, το Σάντο, που παίζει 5-3-2. Μπράβο. Λοιπόν, και το εφαρμόζει πιστά. Έχουμε ετοιμάσει κάποια θεματάκια να δούμε. Λοιπόν, αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Νίκος και είναι στατιστικό, είναι το εξής. Δεν είναι καλό στατιστικό για τον Ολυμπιακό. Μακάρι να μην διευρυνθεί αυτή η παράδοση που έχει. Φέτος, όταν έχει φέρει ισοπαλία στην Premier League η Γουλφς, στο επόμενο μάτσο ευρωπαϊκό κερδίζει. Θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει από μέσα Ιουλίου την ευρωπαϊκή της περιπέτεια. Είχαμε λοιπόν 0-0 με τη Leicester στην Premier League, κέρδισε την Punic 4-0. 1-1 με τη Manchester United στην Premier League, κέρδισε την Torino εκτός έδρας 3-2. 1-1 με την Burnley στην Premier League, κέρδισε την Torino εντός έδρας 2-1. 1-1 με τη Southampton στο πρωτάθλημα, κερδίζει την Slovan Bratislava 2-1. 1-1 με την Arsenal, κερδίζει ξανά τη Slovan 1-0. 2-2 με την Brighton στο πρωτάθλημα, 4-0 την Besiktas. 0-0 με την Leicester στο πρωτάθλημα, 4-0 την Εσπανιόλ. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό έχει γίνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, ήδη 7 φορές. 7 φορές. Στην τρέχουσα σεζόν, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στην τρέχουσα σεζόν.
Ναι, έτσι όπως πάει δεν είναι σύμπτωση. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Βέβαια. Ναι. Έφερε ισοπαλία με την Brighton 0-0 το Σάββατο. Οπότε να δούμε τώρα θα κάνουμε τον Ολυμπιακό. Έχει ένα ωραίο στατιστικό η Γούλης. Ναι. Το οποίο λέει ότι όταν παίρνει αποτελέσματα δεν έχει κατευθεί μπάλας. Πάει δηλαδή σε γρήγορες αντεπιθέσεις, ναι, κτλ. Ενώ όταν πάρει την μπάλα στα πόδια της είναι δύσκολη. Οπότε εδώ ερχόμαστε στον Νικό, ο οποίος θα πρέπει να μας πει υπ' αυτά τα συνθήκα ο Ολυμπιακός αν θα πρέπει να τη δώσει πρώτο ρόλο και να φύγει αυτό σε κόντρες. Να πάρει ψηλά ο Ολυμπιακός την μπάλα και τη χάσει που έχει αργά στόπερ στο μεγάλο χώρο. Δεν είναι προβλήματα. Δηλαδή θα πρέπει να μας πει ο Νίκος κατά πόσο να πρέπει να την προσέξει. Ακόμα και στο Καραϊσκάκι τη Γούλης. Θα την μεταφέρω, Κώστα. Θα την μεταφέρω, ναι, Κώστα, την ερώτηση. Έχουμε χαρακτηριστικά να δούμε τις δύο εντεκάδες που παρέταξα στα δύο μάτς τα τελευταία που έξερε στην Premier League. Κόντρα στην Tottenham που κέρδισε με ανατροπή 3-2 μέσα στο Λονδίνο. Κατέβηκε με 5-3-2 με τον Σαΐς, τον Κόαντι, τον Μπολί, Ντόχερτι, Βινάγκρε. Εδώ είναι, δεν είναι αυτό που λέω, όχι. Αυτό το μάτς είναι το 3-4-3 που είχε μέσα και Τραωρέ και Ζώτα και Ραούλ Χιμένες. Α, είναι με Tottenham, Γιώργο, αυτό. Ναι, Tottenham. Λοιπόν, ωραία. Έχει δηλαδή Σαΐς, Κόαντι, Μπολί, Ντόχερτι, Βινάγκρε, τους δύο ακραίους, Μουτίνιο, Νέβες και μπροστά Ζώτα, Τραωρέ, Ραούλ Χιμένες. Θυμίζει λίγο αυτό, Νίκο, την Τσέλσι του Κόντε που έκανε το ίδιο κολπάκι με τον Πέδρο που μας λες ότι είναι 5-3-2, ναι, δεν, ναι, είναι 3-4-3, ναι, απλά ο Πέδρο γυρίζει. Έτσι. Είτε είναι ο Ζώτα, είτε είναι ο Τραωρέ. Κόντρα στην Brighton τώρα είναι ο Γιώργο Γιαλεντεκάδα, θα δούμε, ναι. Ξεκίνησε με Σαΐς, Κόαντι, Μπολί, Ντόχερτι, Βινάγκρε, Νέβες, Ντεντόκερ, Μουτίνιο, Δεκάρι, Ζώτα και Χιμένες μπροστά. Αυτό είναι πιο πολύ 5-3-2 από 3-4-3 που βλέπουμε, γιατί ο Μουτίνιο δεκαρίζει ή είναι το τρίτο χάφα, στο πούμε έτσι, που βγαίνει πιο συχνά μπροστά. Αυτό παίζει με δύο χαφ και δύο εξτρεμοφόρ. Ο Χιμένες είναι φόρφορο Μεξικανός. Ο Ζώτα, ναι, είναι, ναι, δεύτερος επιθετικός. Ναι. Αυτό είναι όταν δεν παίζει ο Τραωρέ, γιατί ο Τραωρέ, θυμίζω, έπαιξε αλλαγή με την Brighton, είχε πρόβλημα στον ώμο. Ο Τραωρέ, ο οποίος για τη μυϊκή μάζα που έχει, θυμάσαι που μας έλεγες, είναι γρήγορος. Γρεμμένος, έντροφορ. Ναι. Και γρεμμένος. Και γρήγορος, συγγνώμη. Πολύ. Λοιπόν, και να δούμε και πώς τελείωσε στο μάτς με την Brighton. Έβαλε Ποντένσε μέσα, είχε Τραωρέ από την άλλη, Χιμένες σεντερφόρ, πάλι Μουτίνιο, Ντεντόγκερ στα χαφ και πέντε πίσω, δηλαδή Βινάγκρε, Ντόχερτι, Σαΐς, Κοάντι και Μπολί, μπροστά από τον Πατρίτσιο. Άρα είναι μια ομάδα που είτε παίζει 5-4-1, είτε παίζει 5-3-2, είτε 3-4-3. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Αυτό που ρώτησε ο Κώστας Νίκο πριν, ναι, είναι το εξής. Εάν θα πρέπει ο Ολυμπιακός να αφήσει την κατοχή στη Γουλς, να την περιμένει, εάν θα πρέπει να παίξει αυτό στο παιχνίδι του, γιατί βλέπουμε ότι η Γουλς παίζει το 5-3-2, αλλά ξέρει να παίζει καλά και με το χώρο, δηλαδή είναι στις αντεπιθέσεις. Με γρήγορες επιθέσεις, γρήγορη και την κατοχή. Ναι. Ο Ολυμπιακός παίζει αυτό το παιχνίδι. Το 4-3-3, ναι. Θα παίξει κανονικά ο Ολυμπιακός. Δεν έχει και κόσμο. Ναι, θα είναι μουδιασμένο. Θα παίξει. Δηλαδή ο κόσμος θα την βοηθάει πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά ναι, θα παίξει, θα την πιέσει τώρα. Δεν θα, δεν θα την φοβηθεί, ας πούμε. Δεν θα περιμένει. Και ο Μάρτινς θα παίξει ένα 4-2-3. Ένα 4-3-3 ή 4-4-2, ποιο θα διαλέξει. Εγώ πιστεύω 4-3-3 αν το παίξει. Ναι, με Βαλμπουένα εξτρέμ. Θα δούμε. Έχουμε και η πιθανή εντεκάδα Ολυμπιακού, νομίζω. Αυτό το 4-3-3 που είναι σφιχτό, 4-5-1, είναι πιο εκεί χαμηλού ρυθμού. Δηλαδή, αν ο Βαλμπουένα δεν παίξει δεκάρι ο Φορτούνης και παίξει με τρεις χαφ,
και παίξει ο Βαλμπουενά όπως στην Τούμπα, κάναν το 2-0. Εντάξει, εκεί ήταν αφελέστατη. Αλλά δείχνει ότι η τελευταία τραβάει το βάρη και 4-3-3 με τα 3K. Τραβάει και να θυμίσω στον κόσμο την παρατηρήση που είχε κάνει ο Νίκος για τον Καμαρά, ο οποίος πάει και παίζει όταν πιέζει ο Ολυμπιακός πιο κοντά στον Ελαραμπή. Θυμάσαι, Νίκο, που μας έλεγες ότι ο Καμαρά είναι ο χαφ που θα τρέξει και θα πιέσει πιο πολύ μπροστά. Κάνει την πίεση μπροστά. Μπορώ να σου πω κάτι. Ναι. Ναι. Δεν γίνονται αυτά, οι εφημερίδες τα λένε αυτά. Δηλαδή. Τι ο Καμαρά τώρα παίξει μπροστά και αφήσει το μπουχαλάκι τον αργό με τον άλλον, ναι. Θα μπουν στα δίχτυα οι άλλοι. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Όχι. Και ο Καμαρά, ναι, δεν είναι γεννημένος ότι μπορεί να παίξει και πίσω από τα σέντρεφορ και δει. Παίζει κανονικά χαφ. Άμα δει τον ελεύθερο είναι χώρο, που μπορεί να τρυπώσει καλύτερα από τον μπουχαλάκι ναι, που είναι αργός και από τους άλλους. Δεν μπορεί να ανοίξει και να παίξει τώρα με μπουχαλάκι και με το Γκυγέρμε και ο Καμαρά να φουλάρει μπροστά. Μονίμως όχι. Μονίμως όχι. Ναι, μονίμως όχι. Έτσι βλέπω. Άρα πιστεύεις ότι είναι αυτός που από τους τρεις χαφ θα δίνει την βοήθεια στον Ελαραμπή πιο πολλές φορές από ότι ο Μπουχαλάκης και ο Γκυγέρμε ή όπως γίνει η φάση. Εγώ δεν νομίζω. Αυτοί πρέπει να παίξουν Καμαρά ευθεία δεξιά. Ναι. Γκυγέρμε. Ναι. Ή Γκυγέρμε Καμαρά. Ναι. Μπουχαλάκης. Ναι. Και τριάδα μπροστά. Ποιος θα βάλει, Ραγγέλοβης και τα λοιπά. Η Μασούρα, τα λίγα μέτρα, λέει ο Νίκος, το Μπουενά και το σέντρεφορ τον Ελαραμπή. Ναι. Μπορεί να παίξει έτσι και πιο σίγουρα και πιο σταθερά. Θα δούμε. Βέβαια, δεν κάνω και πολλές, πώς να σου πω, ευκαιρίες. Μετακινήσεις και τέτοια, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έχει ένα πλάνο μάρσης. Συγκεκριμένο, ναι. Το κατεβάζει το αυτό συγκεκριμένο. Βρέξει χιονίζει. Οι άλλοι πάλι τα ίδια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το καλό για τη Γουλς και το κακό για τον Ολυμπιακό που δεν έχει τον κόσμο του. Ναι. Να το κάνει ντέρμπι, να το ξεσηκώσει. Θα δούμε. Αυτό θα ευνοήσει σίγουρα τη Γουλς. Το 4-3-3 που διαλέγει ο Μαρτίνς. Ναι. Πώς αντιμετωπίζει το 5-3-2 ή 5-4-1 που παίζει η Γουλς με τον Σάντο. Χρειάζεται να βάλει, μπορεί να βάλει κάπου man to man. Σε Χιμένεθ, μπροστά σε Χιμένεθ, σε Ζώτα, Ποντένσι αν παίξει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο τώρα θα μας δείξει. Ναι. Επειδή εντάξει, ο Ολυμπιακός το παίζει και εδώ. Με... Και πήγε καλά με Arsenal. Βέβαια. Και αλλά... Εντάξει, άρχισε να λένε πολύ πέσμενοι. Το έχουμε πει. Δεν ναι, βλέπετε. Χειρότερη των τελευταίων 10 ετών. Βέβαια. Όλη τη δεκαετία. Ναι. Όλοι από τότε ο Βενγκέρ δεν βλέπετε. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η ομάδα. Θα δούμε πώς θα βλέπει και ο Μάρτης. Ο Μάρτης μπορεί να παίξει ένα 4-3-3. Τους χτυπήσει κατευθείαν. Κόσμο είναι ζημιά που δεν θα έχει ο Ολυμπιακός. Ναι, σίγουρα, δούμε, γιατί δίνει ρυθμό και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα δούμε. Αν έχουμε σε μία κάρτα επίσης να δούμε, Νίκο και Κώστα, έγινε πολλής λόγος μετά το πρόσφατο 0-0 με την Brighton για μία κούραση που βγάζει η ομάδα. Ο Νίκος ποτέ δεν συμφωνούσε με αυτά. Ωστόσο, έχει δει παίξει 47 παιχνίδια από τα μέσα Ιουλίου. 29 μάτς για το πρωτάθλημα, για το κύπελο αποκλείστηκε από τη Manchester United, για το Link Cup αποκλείστηκε από την Aston Villa, έπαιξε 2-2 και 14 για το Europa League, πρώτο μάτς 25 Ιουλίου με Crusaders, διαβάζουμε εδώ. Είναι δηλαδή 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις από 25 Ιουλίου. Μετά τη χειμερινή διακοπή παίζει ένα μάτς ανά 4 μέρες. Δεν σου λέει κάτι τώρα, Νίκο, αυτό, εντάξει. Εγώ δεν... Αν είναι καλά προπονημένη και... Δεν νομίζω ότι, εντάξει, 4 μέρες και να μάτσε 4 μέρες, τι νομίζεις τώρα, εδώ που τα λέμε, ναι, 11 παίζουν και 6 και αλλαγές. Ναι. Και άμα κάνεις καλή ζωή... Παίζεις 2-2 ή 1-1 ή 3-3, ναι, σε μεγάλα τερέν, ξέρω εγώ, ακουραστείς. Βέβαια. Να κάνεις τέτοια παιδιά. Θα παίζεις 11-11. Εντάξει, τα λένε οι εφημερίδες να δικαιολογήσουν, να κάνουν, ναι, άμα δεν πάνε καλά, άμα πάνε. Σωστό, σωστό. Και ούτω καθεξής. Δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή η μεν μια ομάδα προετοιμάζεται να παίξει με τον Ολυμπιακό, όταν ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται χωρίς τους φιλάδους του να παίξει με αυτή την είναι ομάδα. Θα δούμε εκεί, θα κρίνουμε. Θα γίνει μάχη. Βέβαια. Να δούμε και τον Ποντένσε σε τι κατάσταση είναι.
Ποτέ είναι αυτός μωρέ, που παίζει. Mm-hmm. Ποτέ είναι ο Τυπλαδωράκος, θα μπει, θα δυσκολευτεί στον γκολ. Τον είδα και χτες πάλι τα ίδια. Τον έβαλε, βασικό. Εντάξει, τον έβαλε, αλλαγή. Δεν τελειώνει μια φάση, γκολ, τι να τον κάνεις. Yeah. Μια τριπλίτσα, έξω από τη μεγάλη περιοχή, πόντια δεν έχει, γκολτζής δεν το είναι. Το πόλεμο τον θέλει. Τι ποτέ σε τώρα, άμα το βλέπεις μεταξύ μας, βλέπεις τη Γούλς, τη Γούλς. Ναι. Με ποτέ σε μέσα, πέφτει το επίπεδό της. Πέφτει, Έτσι τους είδα εγώ, έτσι την είδα. Μάλιστα. Έτσι όπως παίζει ο ποτέ σε. Δεν μπορεί μα να... είναι μεταγραφή ο ποτέ σε τώρα. Εάν το τόσο... πόλεμο τον θέλει. 25 εκατομμύρια. Τόσο δά τώρα, πόντια δεν έχει, να μπει, να κάνει. Τι να δει, τον έβλεπα χτες, μισή ώρα ξέρω πόσο έπαιξε όλα και τα λοιπά, ανύπαρκτο. Κώστα. Κοίταξε, ο Νίκος είναι άνθρωπος πρακτικός στην μπάλα. Σου λέει, τον παίχτη τον θέλω στην περιοχή μέσα, στον πόλεμο. Απόξω, είναι πολλοί παίχτες που είναι και απατεώνες, πολλοί, δεν λέω για τον Ποντένσα, αλλά κάνουν μια τριπλίτσα στο μεγάλο χώρο, πετάνε μια πάσα. Γράφει ο δημοσιογράφος, ωραία κίνηση, ωραία πάσα, ωραία τρίπλα, αλλά μέσα στην περιοχή εγώ τους μετράω. Ο μπασκετμπολίστας, ο ποδοσφαιριστής, μέσα στον γκολ φαίνεται. Ο άλλος φαίνεται στο καλάθι. Εκεί, δηλαδή, μπαίνεις μέσα, τριπλάρεις την περιοχή στον κλειστό χώρο. Έχεις καλά τελειώματα, απασφαλίζεις γρήγορα, σε κάνουν μπλοκ. Τη δάσου, τάρεις. Να τελειώνεις τις φάσεις. Τον παίχτη ο Νίκος, τον βλέπει μέσα στις περιοχές. Το στόπερ, το center forward, τον extreme, απ' έξω τη δεκαετία του 50 και του 60 παίζαν τα extreme στη γραμμή και κάναν center. Τώρα έχει το ποδόσφαιρο, όπως λέει και ο Νίκος, διαμορφωθεί, έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Βλέπεις το center forward παλιά, ένα κεφάλι είχε, καλό το λέγανε. Τώρα πρέπει να τριπλάει, να είναι γρήγορος, να βγαίνει, να πασάρει, να ξαναϋποδέχεται, να έχει κεφάλι, να γυρίζει. Έχει απαιτήσεις πολλές στο ποδόσφαιρο για τα λεπτά που παίρνουν και τις... τον επαγγελματισμό που έχουν. Λοιπόν, άρα, είδα Γιάννη εχθές. Ναι. Είδα τη μάτσα United. Ναι, θα πάμε και εκεί. Το 5-3-2 του Solskjaer. Μέχρι και ο Solskjaer το παίζει. Πάμε να δούμε το βίντεο με τη Wolves. Ένα μίνι αφιέρωμα που ετοίμασε ο Νίκος Αβραμίδης και επιστρέφουμε. Εβδομάδα Wolves είναι αυτή που διανύουν στον Ολυμπιακό. Με τους Άγγλους να έρχονται στο Καραϊσκάκι έτοιμοι για να κάνουν τη ζημιά απέναντι στους Πειραιώτες. Η Λίκη στα αποτελέσματά τους ήταν μία κρύο και μία ζέστη. Νίκη κοντρα στην Τότεναμ στο Λονδίνο με 3-2. Μπλοκ όμως από την Brighton στο Μολυνό το προηγούμενο Σάββατο με το τελικό αποτέλεσμα 0-0. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος του προπονητή Νούνο Εσπίριτο Σάντος στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του είναι απόλυτα καταλυτικός και μάλιστα σε σχέση με συμπατριώτες του προπονητές οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν την τριάδα ή την πεντάδα στην άμυνα, ο ίδιος όχι μόνο το πράττει, αλλά και το εξελίσσει ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων, είτε σε 5-3-2, είτε σε 5-4-1, είτε σε 3-4-3, όπως στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Brighton. Από τα πιο κομβικά πρόσωπα της ομάδας του Σάντο είναι ο Αντάμα Τραωρέ, που στην αναμέτρηση κόντρα στην Brighton έπαιξε αλλαγή, έχοντας πρόβλημα στον νόμο του, τον οποίο ήδη έχει βγάλει τρεις φορές. Από την άλλη, στην επίθεση υπάρχει ο Ραούλ Χιμένεθ με τα 12 γκολ φέτος, αλλά και ο Νέβες, που είναι ο παίκτης που καθορίζει τη λειτουργία του transition στην αμυντική συμπεριφορά αλλά και την επιθετική. Ένας deep line playmaker, ο οποίος στην κυριολεξία μπορεί να αλλάξει το momentum ενός αγώνα όσον αφορά το κομμάτι της μεσαίας γραμμής. Από την πλευρά του Ντάνιελ Ποντένσε, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει πάρει το ρόλο του ακόμα στην ομάδα και δεν έχει αγωνιστεί βασικός πλην του αγώνα με την Εσπανιόλ στη ρεβάνς του 4-0 της πρώτης αναμέτρησης στο Europa στον προηγούμενο γύρο. Μάλιστα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε προλάβει να δώσει και 2 assist. Το αν θα αγωνιστεί στο Καραϊσκάκι απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο τον ξέρει καλά, είναι ένα καλό ερωτηματικό. Επίσης, θέμα για τη Γούλς αποτελεί και το γεγονός ότι ήδη έχει δώσει 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Μια ομάδα η οποία βρίσκεται ένα χρόνο στην Premier League. Έχει δώσει μέχρι τώρα 29 αγώνες για το πρωτάθλημα, 2 για το κύπελο, αποκλείστηκε από τη Manchester United, 2 για το League Cup, αποκλείστηκε από την Aston Villa και 14 για το Europa League, έχοντας ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 25 Ιουλίου με αντίπαλο τους Crusaders. Λοιπόν, αυτή είναι η Wolves. Κρατάμε και το στατιστικό που θέλει όταν φέρνει σοπαλία στην Premier League να κερδίζει το αμέσως επόμενο μάτς στην Ευρώπη και βέβαια ευχόμαστε να μην συνεχιστεί αυτό το σερί, αφού παίζει με Ολυμπιακό την Πέμπτη και έφερε 0-0 με την Brighton. Να πάμε και λίγο στον Ολυμπιακό. Είδαμε νωρίτερα μια πιθανή εντεκάδα
ουσιαστικά ένα δίλημα, εάν δεν ετοιμάζει κάποια έκπληξη από τον Μαρτίνς με τον Ραντζέλοβιτς ή τον Μασούρα, στο κλασικό 4-3-3 που παίζει νομίζω ο Νίκο σε όλα τα ντέρμπι και στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Βέβαια πολλές φορές ο Νίκος... έχει επιλέξει αυτούς τώρα προς το παρόν. Ναι, του κάνω αυτά τα χάφη. Φορτούνης δεν είναι και έτοιμος. Έτοιμος και πειθαρχικό παράπτωμα. Βέβαια, για να μην κουράζουμε, πολλές φορές ο Νίκος έχει πει ότι θα έπαιζε 5-3-2 βάζοντας και τον Σισε δίπλα σε Μπά και σε Μέδο τριάδα στόπερ. Είναι καλή, άμα παίξει εκεί είναι καλή τριάδα. Σισε, Μπά, σε Μέδο. Ναι. Καλή. Έχει Σομάρ, έχει Σιμίκα, χαφ θα τρώγε πάγκο Μπουχαλάκης, είμαι σίγουρος. Ή όχι, θα τους άφηνε τριάδα στα χαφ. Καλά, Μπουχαλάκης, χαφ αριστερό από εκεί δεν πάει. Ναι. Επειδή, δηλαδή, σαν έξω δεξιά ή βάζεις από εκείνη την πλευρά αριστεροπόδαρο, ναι, τον εμπολέβει, ξέρεις, ναι, ναι. Ή όπως πας δεξιοπόδαρο έξω αριστερά, mm-hmm, να μπαίνει μέσα και τα λοιπά. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, θα φτιάξουμε και την εντεκάδα του Νίκου μετά. Αν έχεις, πώς να σου πω, αν έχεις, δηλαδή, εχθές, ναι, μ' άρεσε εμένα μάτσε United. Mm-hmm. Ήταν σε όλα δεμένοι, ναι, καλοί όλοι, πάρα πολύ καλοί. Και ένα σύστημα το οποίο σε βοηθάει όταν έχεις και απουσίες, γιατί θυμίζω ότι είναι εκτός ο Ράσφορντ που είναι όλη η επίθεση. Τρομερός. Της United. Άμα έπαιζε και αυτός, τρομερός. Και έκανε γκολ ο Μαρσιάλ. Να μείνουμε λίγο ακόμα. Και πήγε πολύ καλά και ο Σόλσιερ, ναι, πρώτη φορά. Ήταν λοιπόν, εκπληκτικό. Εδώ είναι η εντεκάδα, Νίκο, που μας είχε δώσει την Παρασκευή. Δηλαδή η εντεκάδα που θα κατέβαζες εσύ. Ναι, ωραία. Με το υπάρχον ρόστερ, έτσι. Τα Μαϊνάουλη στα καλά. Ναι, ναι, ναι. Φορτούνης περνάει μια περίοδο πόνου, αμφισβήτησης, ναι, εμείν έξω και έχει, είναι, μπλέξει. Έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει. Πάει να χάσει τη σεζόν. Έχει μπλέξει. Έτσι. Λοιπόν, Κώστα, ένα σχόλιο για Ολυμπιακό για να πάω σε βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει σε αυτό το 4-3-3 με τα 3 καπ. Θα, ναι, πετάξει έξω αριστερά το Βαλμποενά. Πιστεύω ότι θα βάλει τον Ραντζέλοβιτς, ο οποίος γυρίζει και αυτός και μαρκάρει και κάνει. Αλλά εμένα ούτε ένας ο Μαρές ή το άλλο. Δηλαδή είναι... δεν τρελαίνομαι και ούτε με τον Μασούρα ούτε με τον Ραντζέλοβιτς. Και φυσικά ο Χασάν έχει να αντιμετωπίσει, ή ο ποιος θα παίξει άλλος εκεί, θα έχει να αντιμετωπίσει τρεις στόπερ. Ο Ελαραμπή θα παίξει. Ο Ελαραμπή ανάμεσα σε τρεις στόπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να χωθούν εκεί οι πλαϊνοί, να μπουν να γίνουν 3 με 3, 4 με 3, γιατί αν παίξουν από μακριά, ένας με 3 θα φαγωθεί εύκολα. Βέβαια. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει στον άξονα να χτυπήσει στους 3 στόπερ, με έναν είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η Γούλφς, άμα πάρει την κατοχή, είναι λιγότερο επικίνδυνη από ό,τι αν βγει στο μεγάλο χώρο. Πάντως εγώ θέλω να παρατηρήσω και κάτι άλλο. Σε αυτό που λες, ναι, έχεις δίκιο, γιατί έχει μάθει να παίζει με το χώρο, έχει γρήγορο transition. Απέναντι, ναι, σε οργανωμένη άμυνα λίγο δυσκολεύεται. Θέλω να σταθώ λίγο, γιατί μιλάμε για τον Τραωρέ, μιλάμε για τον Ποντένσε, μιλάμε για τον Ζώτα. Αν είναι διαπάνω, τα center back του Ολυμπιακού που ψηλά είναι πολύ καλή. Ναι. Αλλά κάτω, άμα βρεθούν σε επίθεση κατά μέτωπο σε μεγάλο χώρο, και πέναλτι μπορούν να κάνουν και φάουλ και ακάτες μπορούν να κάνουν, γιατί είτε που χαλάξει αργός, θα πάει το έργο δύσκολα. Και θυμίζω και κάτι άλλο. Ο Νίκος επιμένει στο 5-3-2 και σε τριπλέτα στόπερ, έτσι να έχεις και το περιθώριο να βάλεις και ένα man-to-man στον αντίπαλο επιθετικό. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός, που έχει κάνει αυτή την πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, έχει φάει γκολ από τον Κέιν, το φόρ της Τότεναμ, στην καρδιά της άμυνας. Από τον Λεβαντόφσκι της Μπάγκερ, στην καρδιά της άμυνας. Ακόμα και την Arsenal που την πέρασε εδώ μέσα, έφαγε γκολ από τον Λακαζέτ, πάλι στην καρδιά της άμυνας. Υπάρχει ο Ραούλ Χιμένας, ο Μεξικανός, που είναι επίσης παίκτης που θα χτυπήσει μες στην περιοχή. Οπότε θέλω να δω αν εκεί ο Ολυμπιακός του έχει γίνει μάθημα, το πάθημα σε τρεις περιπτώσεις φέτος ήδη. Έτσι. Βέβαια. Και είναι μπόλικες περιπτώσεις. Είναι πολλές, δεν είναι μία και δύο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τα
Τα παιχνίδια με την Wolves είναι πρώτων πυλών και ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία του για την ιδιαίτερα δύσκολη αναμέτρηση με τους Άγγλους, που θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη αν επιβεβαιωθεί η είδηση που θέλει την εν λόγω αναμέτρηση να διεξάγεται χωρίς κόσμο ελαίο του κορονοϊού. Ο Πέτρο Μαρτίνς, που παρακολούθησε τους Γούλφς από κοντά το Σάββατο στην αναμέτρηση με την Μπέρνλι, έχει όλους και όλους 19 ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για τις δύο αναμετρήσεις με την αγγλική ομάδα. Τα προβλήματα τραυματισμών έχουν πλήξει τους Πειραιώτες, με τον Πορτογάλο τεχνικό να μην έχει πληθώρα επιλογών. Επίσης, ένα ακόμα σημαντικό θέμα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι οι κίτρινες κάρτες. Άλλωστε, 5 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο όριο. Οι 3 του άξονα, Καμαρά, Μπουχαλάκης και Γκιγέρμε, αν δεχτούν κάρτα στο πρώτο μάτς, χάνουν τη ρεβάνση στην Αγγλία και δεν υπάρχει πλέον παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει την εν λόγω θέση. Το ίδιο μάλιστα ισχύει και για τους Γιούσεφ Ελαραμπή, που αποτελεί τον μοναδικό επιθετικό εντός λίστας, αλλά και τον Ουσεϊνού Μπα, ο οποίος πάντως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς για πρώτη φορά κλήθηκε από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της χώρας του. Όπως εύκολα λοιπόν μπορεί να αντιληφθεί κανένας, ο Πέτρο Μαρτίνς έχει σημάνει συναγερμό στο Ερυθρόλογο στρατόπεδο, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όσον αφορά στο κομμάτι της ενδεκάδας, όλα δείχνουν ότι ο Πέτρο Μαρτίνς δεν θα αλλάξει πολλά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Και αν μιλάμε για ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, αναφερόμαστε στο παιχνίδι με την Arsenal. Έτσι λοιπόν, αν ο Ζωζέ Σα έχει καταφέρει μέχρι την Πέμπτη να ξεπεράσει το πρόβλημα με τον τραυματισμό στο μάτι, θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ενώ στην άμυνα θα έχουμε τους Ομάρ, Σεμέδο, Μπα και Τσιμίκα. Τρία αμυντικά χαφ, Καμαρά, Μπουχαλάκης και Γκιγέρμε. Δεξιά ο Ραντζέλοβιτς. Αριστερά ο Μάτιε Βαλμπουενά. Ενώ στην επίθεση θα βρίσκεται ο ιδιαίτερα φορμαρισμένος και καυτός Γιούσεφ Ελαραμπή. Εξάλλου, πλήρης ημερών απεβίωσε ο ιστορικός πρόεδρος του Ρασιτέχνη, Λεωνίδας Θεοδωρακάκης, που αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες της ομάδας την τελευταία 50 ετία, με την ερυθρόλευκη οικογένεια να εκφράζει τα συλληπιτηριά της. Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε μέρος δεύτερο. Έλα, έχουμε κολαγόνο. Μην το ξεχνάτε, είναι πολύ καλό, τρομερό. Κάνει καλό στον οργανισμό, προπόνηση, βάντιν, ασκείς ό,τι θέλεις κάνεις και παίρνεις. Πάνεις δύο τέτοια, παίρνεις ένα relief, boldy relief. Φοβερό, ωραία, φοβερή για να φτιάξεις το κορμί σου αληφή, φανταστική. Και το Champion. Παίρνεις ένα από αυτά. Πάρεις δύο τέτοια. Σωστός. Τρομερό. Σωστός. Ακούστε με και θα είσαστε σε φοβερή κατάσταση. Γιατρούς. Πήγα στο φοβερό ουρολόγο Σπύρο Μαρτίνη. Ιασό General Check-up. Θα πας για τον προστάτη σου. Μια φορά το χρόνο. Τρομερός. Τρομερός Ιασό General Σπύρος Μαρτίνης. Μετά, Κώστας Λιαρόπουλος για τη μέση, φανταστικός, γλιτώνει ανθρώπους, φοβερός όπως Μαρτίνης, γρολόγος. Χλωροκώστας, τρομερός καρδιολόγος στον Ίμιτς, τρομερός. Σιούνας Παναγιώτης, ορθοπαιδικός, Λεωφόρο Αλεξάνδρα, κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Να δείτε, τηλέφωνα από το ΟΤΕ, από οπουδήποτε. Και όπο εταιρεία Αμερικάνικη, Κοτρότσος, επικαλαμίδες, επιστραγαλίδες, επιαγωνίδες, θερμενόμενες ζώνες, τα πάντα, ενδρεύει στην Κατερίνη, έχει πάει μέχρι τα Σκόπια, Αθήνα, όλη την Ελλάδα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα, Σκόπια, είναι φανταστικός, τρομερός και σαν άνθρωπος και εταιρεία του είναι καταπληκτική, ενδρεύει στην Κατερίνη. Γιάννης Κοτρότσος. Μάλιστα. Και λοιπόν, έχουμε ναι. Και ένα τελευταίο, ναι. Έτσι, ένα ωραίο λόγο έβγαλε ο, για τον Ατρόμητο, μιλάει ο πρόεδρος ο κύριος ναι. Σπανός, ναι. Δύο-τρεις κουβέντες εκπληκτικές, μεγαλομέτωχος Σπανός, Γιώργος Σπανός σχολίασε λέει για την αποκλεισμό της ομόνας από τον Άρη. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Ο Άρης στην πρώτη φάση σκόραρε και πήρε την πρόκληση. Εμείς χάσαμε μεγάλη ευκαιρία στο 0-0 με το Βέλιο. Η ιστορία έχει δείξει ότι μας ενδιαφέρει το κύπελλο, αφού έχουμε συμμετοχή σε δύο τελικούς τα τελευταία χρόνια.
Δεν είμαστε ομάδα που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει να έχουμε αυτογνωσία. 6 φορές έχουμε πάει στο προκριματικά Europa League. Δεν είναι θέμα υλικού, έχουμε καλό ρόστερ, δεν έχουμε καταφέρει οι παίκτες μου μεταξύ τους να δέσουν. Mm-hmm. Τρομερά, ειλικρινέστατος, φοβερός πρόεδρος Σπανός Αγγελόπουλος Σπύρος, έχουν κάνει μια ομάδα τρομερή, τίμια, ηθική, ο Ατρόμητος με εστιατόρια, με γήπεδα, με βοηθητικά και με σουρανή συνέχεια 4η-5η θέση. Λοιπόν. Και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Κακό σημάδι για τη Γούλφς. Το είπαμε αυτό, ναι. Τα πάμε. Το είπαμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στον Κωστή για να μας πει για τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, δεν είχαμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο. Και να πω, να επισημάνω, να τελειώνω. Ναι, ναι. Αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης, ναι, είναι δηλαδή για τον Δωρακάκη. Α, ναι. Ότι ο Θοδωρακάκης μαζί με τον πατέρα του τον κάναν Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό. Το έβγαλε σε ανακοίνωση. Μαρινάκη, γι' αυτό είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών στον Ολυμπιακό και συγχαρητήρια. Μνημόνευσε και τον Θοδωρακάκη. Το συγχωρεμένο τον πατέρα του Μιλτιά, ήταν εκπληκτικός άνθρωπος. Τα ίδια όπως είναι τώρα και ο Μαρινάκης. Βοηθάει φτωχούς, εκκλησίες, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αγγλίες παντού. Γι' αυτό ο Θεός θα του δίνει χρόνια και του Γιάννη του Καρατζαφέρη με όλη την οικογένειά του. Άντε, λοιπόν, μπράβο. Πάμε Κωστή. Ο οποίος ήταν επί Γουλανδρή και επί Νταϊφά, ήταν τη δύσκολη δουλειά. Ναι. Η άλλη δύσκολη δουλειά ήταν το της δημοσίων σχέσεων εκείνης της εποχής. Λοιπόν. Ήταν και το Λάκη, το Πετρόπουλο, ο οποίος ήταν και αυτός, τις δημόσιες σχέσεις. Εντάξει, και ο Λεωνίδας δεύτερο βιολί, κάνανε αυτές τις δημόσιες σχέσεις που ήθελε ο Γουλανδρής περισσότερο και λιγότερο Νταϊφάς. Ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να απογεροποιηθεί. Ναι. Είναι μια δύσκολη σεζόν τώρα. Και μάλλον θα αλλάξουν και τεχνικό διευθυντή για άλλη μια φορά. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Έχονται πολύ γέροι στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Ένας γέρος είναι ο Μάτος. Ένας γέρος είναι ο Βιερίνια. Εντάξει, ένας γέρος είναι ο Μπίθεσβαρ. Ένας γέρος είναι ο Βέλβρουμ που δεν παίζει. Ένας γέρος είναι ο Μαουρίσιο. Μαζεύτηκαν εκεί πολύ γέροι. Ωραία, ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θα δούμε χαρακτηριστικά. Τρεις από όσους ανέφερες, εντάξει, τους χαρακτηρίζεις γέρους. Το θέμα είναι ότι και Βιερίνια και Μάτος και Μαουρίτσιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι τρεις παίκτες που τα συμβόλαιά τους θα πρέπει να συζητηθούν ξανά το καλοκαίρι. Άμα δεν τους διώξει και τους τρεις, θα βρει μπελά στο κεφάλι. Βάζεις και το Βιερίνια μέσα. Τι ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι σαν τη Σαπουτζάκη. Μπορεί Σαπουτζάκη και Μπάρο Κοντού να κάνουν τη μη φωτογράφηση 86 χρονών. Δεν γίνεται. Σαπουτζάκη στα 40, τη 35, έκανε τα τυχετέλια, τα αυτά, ήταν ωραία, η Μπάρο Κοντού, στα Playboy. Τώρα είναι γριές. Πάει με τη γριά τώρα 86 χρονών, δεν πάει. Έτσι είναι και οι παίχτες. Έτσι θα είμαστε κι εμείς, θα πάμε 90 ετών, θα τον Λεωνίδα Θεοδωρακάκη. Μπορεί να μας πει ο γιος του Καρατζαφέρη, ο Γιώργος, ο γονός του Γιώργου, αν είμαστε γεροί, εσείς κάτι είστε στην άκρη, να δείτε κανένα άλλο. Μάθους άλλες εκεί κτλ. Είναι γέροι. Για τους βλέπεις ότι είναι γέροι. Ωραία, πες μου τώρα κάτι άλλο. Διαβάζουμε ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι να προσαρμοστεί στο Financial Fair Play. Ναι. Οπότε υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορεί υπό προϋποθέσεις να πουληθούν. Να δούμε τον Γιαννούλη, τον Λιμιό, τον Ακπόμ και τον Σφιντέρσκι και να μας πεις ποια από τις τέσσερις αυτές περιπτώσεις ή ποιες θεωρείς πιο πιθανές πιο για πώληση. Έτσι. Γιατί θυμίζω ότι είναι σε μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε καν Ευρώπη και χάνει το πρωτάθλημα, του μένει μόνο στόχος το κύπελο. Το κύπελο, να περάσει από το Καραϊσκάκι. Κοίτα, όλοι αυτοί που είπες έχουν πτωτική πορεία στους τελευταίους 2-2,5 μήνες. Πέφτει δηλαδή η χρηματιστηριακή τους αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Εκείνος που ακούγεται ψηλό, ακούγεται ο Γιαννούλης, ο οποίος αμυντικά έχει θέματα μεγάλα. Έχει μεγάλα θέματα ο Γιαννούλης αμυντικά. Mm-hmm. Μπροστά βγαίνει, κάνει τις σέντρες, είναι πολύ καλός. Πολύ ωραίες διαγώνες, ξηρά και σέντρες, τεχνίτης παίκτης. Αλλά πάνω από 3 εκατομμύρια, εγώ έχω μάθει,
Δεν έχει πέσει καμία πρόταση. Το ίδιο είναι και για το Λιμιό. Πάνω από 3 εκατομμύρια, αυτό έχουν ρήτρα 10. Δηλαδή, σαν να θέλω να πουλήσω εγώ το Κόρδοβα 10.000. Το παίρνει το Κόρδοβα 10.000, κανένας πρέπει να είναι τρελός. Ο Σιντερσκι είναι πιο καλά, είναι πιο καλά γιατί έχει βάλει τα γκολ. Εντάξει, βέβαια, και αυτός τα γκολ που έχει βάλει, τα δείτε αν τα δείτε, είναι στο πρώτο χρόνο. Δεν είναι γκολ προσωπικά να μπει ένα ή γκολ συνδυασμού της συνεργασίας. Είναι φέρτην βάλτην, όπως και ο Πέλκας, ο οποίος είναι με την μπάλα στα πόδια μπελάς, χωρίς την μπάλα στα πόδια όμως, είναι με την περιοχή Μαμούνη, άμα του τη φέρεις, είναι γρήγορος, σκόρερ, δεύτερος φορ, καλός. Αλλά άμα την πάρει την μπάλα στα πόδια δεν τριπλάρει, δεν διεισδύει, δεν έχει τρίπλα, οπότε ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο μπελά γιατί και αυτοί που είναι να τους πουλήσει, αυτοί είναι, δεν έχει κανέναν άλλον, είναι σε χαμηλή αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το λόγο δεν διώχνει και τον προπονητή, ο οποίος για να τον διώχνει πρέπει να του καταβάλει γύρω στα 2.200, κάτι το οποίο ο Σαββίδης ρώτησε τους εκεί, πώς τους λένε αυτούς τους συλλόγους ταράδες, και του λένε κύριε πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα με το financial, πρέπει να βρούμε μια άκρη με τον προπονητή να μείνει, γιατί... Ωραία. Να ρωτήσουμε και τη γνώμη τώρα του Νίκου, να δούμε αρχικά τους τρεις παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι. Είναι Νίκο, ο Βιερίνια, ο Μαουρίτσιο και ο Μάτος. Αν ήσουν στον ΠΑΟΚ, ποιον θα κράταγες, ποιον δεν θα κράταγες? Τι ηλικίες έχω? Με το Βιερίνια τελείωσε, 35 ετών, 40 πήγε. Πάρ' τη σύνταξη και φύγε. Μαουρίτσιο. Τους κρατάς. Μαουρίτσιο κρατάς. Αμέ. Μάτος κρατάς. Ε. Σ' αρέσει. Σα στούκας και να τους κάνω να πετάνε κιόλας. Ωραία. Αυτή είναι η πλάκα. Πρέπει να τους κάνεις να βελτιώσεις, πετάνε. Να τους βελτιώσεις. Ενώ είναι γρήγορος και ο Μάτος όλοι αυτοί. Μαουρίτσιο και πού θα βρεις τέτοιους παίκτες. Μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ τέτοιους. Για να δούμε. Και ποιους θα πουλούσε. Να δούμε και τους υπόλοιπους που είναι προς πώληση. Γιαννούλης, Λιμιός, Ακπόμ, Σφιντέρσκι. Ποιους πουλάς, ποιους κρατάς? Νίκο, από αυτούς. Εντάξει. Σβιντέρσκι δεν είναι και μεγάλο σεντρεφόρ. Ο Γιαννούλης καλός είναι, αλλά πρέπει να δυναμώσει λίγο. Είναι καλό μπακ. Είναι καλό μπακ. Τρακικούς και λιγόμους και τέτοια. Μπράβο, είναι καλό μπακ. Λιμιός, χωρίστρα και δεν υδρώνει. Ο Λιμιός, μπράβο. Χωρίστρα, μην τη χαλάσεις. Δρόμο και πουλά τον Στούκα. Ακπομ. Ακόμα είναι αργό σέντρεφορ. Πούλημα. Φύγε. Άξι, ωραία. Άλλα δύο θέσει κρατά. Και το Σβιντέρσκι να φύγουν. Να φύγε. Και άρα τώρα μόνο πάρει σέντρεφορ, πληρώσει. Μόνο για να μην πει, είσαι πάω και είσαι. Τι είναι, σέντρεφορ είναι αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη του Νίκου για το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε με ΑΕΚ. Ο Λούμπος Μίχελ τόνισε σε συνέντευξή του ότι ο ΠΑΟΚ για να φτιάξει την ομάδα της νέας σεζόν θα πρέπει να ξεφορτωθεί το θέμα με το financial fair play. Ο Σλοβάκος, πρώην αθλητικό διευθυντής των Ασπρόμαυρων, μίλησε στην εφημερίδα Forza και αναφέρθηκε τόσο στο γεγονός ότι ο δικέφαλος πρέπει να προχωρήσει σε μια ανανέωση του ρόστερ, ενώ τόνισε ότι για να προχωρήσει ο σχεδιασμός πρέπει να λυθεί το θέμα με το FFP. Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω ακριβώς τα οικονομικά στοιχεία, αλλά η λύση είναι απλή. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για να αδειάσει η ομάδα από κάποια μεγάλα συμβόλαια και να πέσουν οι μισθοί που θα δίνονται στους καινούριους παίκτες που θα έρθουν. Φυσικά, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πουλήσει και έναν εκ των Λιμιό, Γιαννούλη και Σφιντέρσκι, που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να φέρουν κάποια εκατομμύρια στην ομάδα. Επίσης, ίσως ήρθε η ώρα να δοθούν ευκαιρίες και στους νεότερους ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, τρίτο-τέταρτο χαφ θα μπορούσε να είναι ο Μπαλογιάννης στη νέα σεζόν. Στη Μικρά Ασία, πάντως, εδώ και μήνες κινούνται μεθοδικά ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν τη θέση τους και να δείξουν πρόοδο στην UEFA σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων της ομάδας. Αυτή τη στιγμή, η ζημιά τριετίας για τον ΠΑΟΚ είναι περίπου 30,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα έξοδα δεν έχουν μετρηθεί αυτά που έγιναν για τις μεταγραφές φέτος το καλοκαίρι και θα μπουν στις επόμενες χρονιάς. Ο δικέφαλος θα πρέπει λοιπόν εκτός όλων των άλλων κινήσεων να παρουσιάσει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις το καλοκαίρι
πήρε και πριν την ευρωπαϊκή του συμμετοχή και η αλήθεια είναι ότι οι Γιαννούλης, Λιμνιός, Ακπομ και Σβιτέρσκι θα μπορούσαν να φέρουν μια καλή πρόταση. Οι ασπρόμαυροι ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία με κορυφαίους δικηγόρους, οικονομικούς αναλυτές και ειδικούς πάνω στα θέματα του FFP της UEFA ώστε να οχυρωθούν και άλλο και να μπορέσουν να βγουν από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Από εκεί και πέρα, εκτός από τις πωλήσεις στον δικέφαλο του Βορρά, αναμένεται να ασχοληθούν με τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που τα συμβόλαιά τους λήγουν στις 30 Ιουνίου του 2020. Αυτά δεν είναι όποια και όποια, καθώς πρόκειται για τον Αντρέ Βιερίνια, Ζωσέ Μαουρίσιο και Λέο Μάτος. Για το Μάτος θα πρέπει να μπει ένας αστερίσκος, καθώς με βάση τα όσα έχει δηλώσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όταν είχε συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο τον Οκτώβριο του 2017, είχε σημειώσει πως η συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ ήταν για συμβόλαιο 3 συν 1 χρόνια. Κάτι που σημαίνει πως το συμβόλαιό του λήγει στις 30 Ιουνίου, αλλά υπάρχουν σε αυτό όροι σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να επέλθει ανανέωση για ένα ακόμα χρόνο. Το να μιλήσει κανείς για την αγωνιστική τους προσφορά είναι μάλλον περιττό, ενώ αναφορικά με το μέλλον τους όλα θα έρθουν στο χρόνο τους. Τέλος, η δίκη για τα στημένα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη και ένα από τα κεντρικά πρόσωπα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η υπόθεση είναι ανοιχτή εδώ και χρόνια. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους και συνεπώς και η ομάδα του. Ωστόσο, η Επιτροπή Διοντολογίας δεν έχει πάρει ακόμα την οποιαδήποτε απόφαση. Μια επιτροπή που μελετά το βούλευμα 4 μήνες. Ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα από το 2015, όταν μαζί με τον Παναθηναϊκό έκαναν την καταγγελία κατά του Ολυμπιακού στην UEFA, ανοίγοντας ουσιαστικά την υπόθεση. Στον δικέφαλο παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις και στην πορεία της υπόθεσης και τώρα που αυτή εκδικάζεται στα ποινικά δικαστήρια, όλα είναι ανοιχτά για οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Σε πρώτη φάση, ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι η οποιαδήποτε κίνηση να γίνει τη σωστή στιγμή, ώστε να μην υπάρχει πάτημα για να απορριφθεί πάλι με τον ΠΑΟΚ να έχει στραμμένη την προσοχή του και σε αυτό το κομμάτι. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ να πάμε στην ΑΕΚ. Θυμίζω ότι ο Νίκος από αυτήν την εκπομπή κατά καιρούς, όπως και ο Κώστας, έχει πει καλά λόγια για τον Ιταλό προπονητή, για τον Μάσιμο Καρέρα, που έφερε ο Ίβιτς εδώ και 2-3 μήνες. Έχει παίξει αρκετές φορές στο 5-3-2 και γενικά προσέχει αρκετά την τακτική του. Η ΑΕΚ που έχει και αυτή το καλοκαίρι αρκετούς πονοκεφάλους. Να δούμε λίγο αρχικά ποδοσφαιριστές των οποίων ολοκληρώνεται το καλοκαίρι τα συμβόλαια. Είναι ο Χουλτ, είναι ο Τσιγκρίνσκι, είναι ο Βράνιες και είναι ο Κλωναρίδης. Νίκο, από αυτούς τους τέσσερις ποιον θεωρείς απαραίτητο? Βράνιε, Τσιγκρίνσκι κρατάω. Τους κρατάς και το Τσιγκρίνσκι, Ο άλλος είναι ο... Το Χουλτ. Με την μπλε. Ο Χουλτ, ναι. Ο Χουλτ. Ναι. Το αριστερό μπακ. Σκυλάκος είναι και αυτό, ναι. Μπορεί να τον κρατήσω. Τον κρατάς. Τον κρατήσω. Κλωναρίδης γρήγορος, αλλά δεν κάνει γκολ. Τίποτα. Έξω. Πάρ' λοιπόν, την ελευθέρα φύγε. Τρεις στους τέσσερις. Κώστα, εσύ. Κρατάω Χουλτ. Ναι. Διώχνω Κλωναρίδη. Ο τρίτος ποιος είναι, δεν άκουσα γιατί άλλαζε το βίσμα. Ναι, είναι ο Τσιγκρίνσκι και ο Βράνιες. Ο Τσιγκρίνσκι είναι για το γυροκομείο Αθηνών. Ναι. Είναι Fiat. Σαν και κάτι για την παππούδες μας, κάτι Fiat 128 κάθε μήνα. Το πηγαίνανε στο μάστορα να πω. Ο Νίκος όμως τον θέλει, γιατί σε 5-3-2 θέλει να έχει Τσιγκρίνσκι λίμπερο. Ο Τσιγκρίνσκι μπορεί να πέφτει στο 5-3-2 στο κέντρο. Μήπως είσαι ρε Κωστάκη εσύ για το γυροκομείο, ας το Τσιγκρίνσκι. Άμα θα τρέξεις εσύ με το Τσιγκρίνσκι, θα σε αφήσει τα πατήσια. Και άμα θα παίξεις ξύλο με το Τσιγκρίνσκι, θα σα σπάσει τα μούτρα. Τον βρήκες γυροκομείο. Άιντε. Άιντε, δεν μπορεί να περπατήσεις και να τα βάλεις με τον Τσιγκρίσκι. 29.000 Τσιγκρίσκι, Βράνιες, μην τους πειράζεις καθόλου. Δεν πειράζω, το Βράνιες δεν το πειράζω. Και το Χουλκ. Άμα τρέξεις με το Χουλκ, θα τερματίσεις το Πάσχα σε δύο χρόνια και αυτοί θα έχουν τελειώσει. Ας τα ρε πόσα τώρα. Μα τον θέλω, μα λέει ο Χουλκ. Πιάνεις τον Τσιγκρίσκι τώρα, εσύ τώρα. Άιντε τώρα, γέρασε, λέει και είσαι εσύ ο νέος. Γέρασε την Κρίση. Ο Σύφουνας. Ο Σύφουνας. Λοιπόν, πετάς. Για να δούμε και τους άλλους παίκτες. Λοιπόν, εδώ. Ας τους να πάρουν κανένα φράγκο. Τα συμβόλαια που απαιτούν επαναδιαπραγμάτευση ή πολύ χρήμα. Έχουμε Λιβάγια, Ολιβέιρα, Γαλανόπουλο, Αραούχο και Σιμάνσκι. Λιβάγια, θέλουμε. Εντάξει, για μπορούμε μένα και χωρίς. 7 είναι, άμα δεν έχεις λεφτά να αγοράσεις.
Ολιβέιρα, ο Φορ. Εντάξει, πιο ψηλός, γρήγορος, το 7 και αυτός. Γαλανόπουλος, κρατάμε. Γαλανόπουλος θέλει να τον πάρει ο Ραυτόπουλος να πατάνε στα φίλια μαζί κανένα μήνα και βλέπουμε μετά. Αραούχο με το μαλλί, το ξανθό. Αραούχο και τρέχαν έρχεται ο Αραούχολη. Ναι. Έχει παίξει ποτέ μπάλα Αραούχο εδώ, μωρέλα μου. Οπότε βρει τον Παναθηναϊκό τον Μπελεκάιο μου. Φεύγουν τώρα από εδώ, από την Ευρώπη, κάτι ομαδούλε και έρχονται. Άμα το μαλλί το φτιάξει, τον κράταγε εσύ ούτε. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Όχι. Στα τελειώματά του. Σιμάνσκι, το χαφ, ο καινούριο. Ο Πολωνό. Είναι εντάξει, τρεχαλατζή. Κρατάμε Σιμάνσκι. Ο καλύτερο σου Μελισανίδη θα ήσουν, Νίκο, έτσι. Στου πέντε κρατά τον έναν. Ο καλύτερο προπονητή του Μελισανίδη θα ήσουν, λέω, γιατί στου πέντε κρατά τον έναν. Βέβαια. Ούτε έξοδο ούτε τίποτα. Έτσι. Αμέ, μπράβο, Γιάννη. Κώστα, εσύ τι λες, πρόσεχε. Λιβάγια κρατάω. Κρατά Λιβάγια. Ολιβέιρα, ναι. Ο τραυματία. Πολύ καλό πέτρα. Αλλά τραυματία. Του το μετράει αυτό. Ο Αράουχο είναι χοντρό. Δεν το βλέπει καλά, λέει ο Νίκο. Το Γαλανόπουλο, ναι. Αργός. Δεν τον κρατάω ούτε εγώ. Ναι. Και εκείνο πέμπτος. Ο Σιμάνσκι, ο καινούριος, ο Πολωνός. Ωραίος. Ωραίος. Ωραίος αυτός, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ωραίος Σιμάνσκι. Πάμε να δούμε εμείς το ωραίο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η μέχρι τώρα πορεία του Μάσιμο Καρέρα στην ΑΕΚ είναι τουλάχιστον πετυχημένη. Ο Ιταλός προπονητής έκατσε στον πάγκο της Ένωσης στις 8 Δεκεμβρίου. Από τότε σε 13 παιχνίδια του πρωταθλήματος και 5 του κυπέλου, ο Ιταλός μετράει 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 ήττα και επίσης έχει καταφέρει να πάρει 2 προκρίσεις για το κύπελο Ελλάδος. Στα ντέρμπι, ο απολογισμός είναι θετικός, καθώς με τον Ολυμπιακό έχει μια λευκή ισοπαλία, με τον Παναθηναϊκό μια νίκη με 1-0, με τον Άρη 2 νίκες με 0-1 και 2-1 αντίστοιχα, ενώ η μοναδική του ήττα είναι με τον ΠΑΟΚ 1-0 στην Τούμπα. Και αφού στην ΑΕΚ όλα πάνε καλά, πρέπει να τακτοποιηθούν και τα συμβόλαια που είναι ακόμα ανοιχτά. Όπως του Ντίμητρο Τζιγκρίνσκι, που ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός μπορεί να κερδίσει μια επιπλέον σεζόν βάσει ειδική συμφωνία, εφόσον πιάσει 25 συμμετοχές ενώ έχει ήδη 17. Δύσκολο όμως θα το καταφέρει, ωστόσο, λόγω της ευπάθειάς του σε θέματα μυϊκών τραυματισμών. Ένα ακόμα συμβόλαιο είναι του Γκοβράνιες. Μοιάζει βέβαια πλέον ότι η ΑΕΚ θα κάνει μια προσπάθεια το καλοκαίρι για να κάνει δικό της, είτε με αγορά είτε με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Αρκεί να βρεθεί σωστή φόρμουλα με την Άντερλεχτ, η οποία να μην ξεχνάμε ότι έχει πληρώσει στην Ένωση 3,2 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει το καλοκαίρι του 2018. Άρα και εκείνη με τη σειρά της θα ήθελε να καρποθεί κάποιο όφελος από τη θεματική άνοδο του Βόσνιου Στόπερ υπό την καθοδήγηση του Ιταλού Coach. Ένα ακόμα συμβόλαιο είναι το Βίκτορ Κλωναρίδη. Υπάρχουν τα συμβόλαια που απαιτούν επαναδιαπραγμάτευση ή μπόλικο χρήμα. Ένα από αυτά είναι το Μάρκο Λιβάγια. Η ΑΕΚ ανέθηκε την πρόταση της Ιταλικής ΣΠΑΛ σαν τελειώμα της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, με το συμβόλαιο του Κροάτη να εκπνέει το καλοκαίρι του 2021. Ακολουθεί το συμβόλαιο του Νέλσον Ολιβέιρα. Είναι σφορδή επιθυμία του ίδιου να πάρει ακόμα μια ευκαιρία στην Αγγλία, ειδικότερα στην Premier League. Το ενδιαφέρον της Γουλφς αποδείχθηκε μια περίεργη ως και ύποπτη ιστορία, καθώς οι Άγγλοι δεν επέστρεψαν ποτέ μετά από την αρχική τους πρόταση. Ωστόσο, ο ίδιος ποδοσφαιριστής πιστεύει ότι θα προκύψει εκ νέου ενδιαφέρον το καλοκαίρι από αγγλικό σύλλογο. Ακολουθεί ο Κώστας Γαλανόπουλος. Το καλοκαίρι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της συνεργασίας του με την ΑΕΚ βάσει του υπάρχοντα συμβολέου. Δύο συμβόλαια που μοιάζουν αρκετά είναι αυτό του Σέρχιο Αραούχο και του Νταμιάν Σιμάσκι. Πληρώνοντας 2,7 εκατομμύρια ευρώ στη Las Palmas ως 31 Μαΐου, η ΑΕΚ θα κάνει δικό της τον Τσίνο. Είναι κάτι που το κυνηγάει χρόνια τώρα για να μην προχωρήσει πλέον, ασχέτως με το αν ο Αργεντίνος ψάχνει να βρει τον καλό του εαυτό και την ερωτική σχέση με τα δίχτυα που είχε παλιότερα. Μοιάζει πάντως όσο πιο σίγουρος εκ της παρέας των τριών επιθετικών για την ομάδα της επόμενης σεζόν. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τον Πολωνό Χαφ, για τον οποίο πρέπει να καταβληθεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ ώστε να αποκτηθούν τα δικαιώματά του. Μάλιστα, αυτό μπορεί να γίνει σε τρεις δόσεις εφόσον παίκτης της ΑΕΚ θέλει να μείνει. Υπάρχουν και τα συμβόλαια που βαραίνουν την ΑΕΚ, όπως αυτό του Νταβίτ Σιμάο και τον Μίλον Ντέλεσιτς. Άρχισε να παίζει ο πρώτος με τη φανέλα της Χαποέλ Μπερσεβά και στα τελευταία δύο παιχνίδια της ομάδας του από το Ισραήλ ήταν βασικός. Στην ΑΕΚ εύχονται να λάβει μονιμότητα αυτή η σχέση και μετά το καλοκαίρι για τον Πορτογάλο Χαβ.
Στην ίδια κατηγορία ανήκει ο Μίλο Ντέλεντιτς, που παίζει ως δανεικός στον Αστέρα Τρίπολης και τα πηγαίνει καλά με 2 νικητήρια γκολ σε 5 συμμετοχές. Ένα ακόμα συμβόλαιο είναι του Πάολο Μότα, ο Πορτογάλος δεξιός μπακ, έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2022. Όμως υπάρχουν σκέψεις για το αν η ομάδα θα πρέπει να συνεχίσει μαζί του. Τελευταία στη λίστα είναι ο Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο δανεισμός του στην πολωνική Górnik έχει αρκετές πιθανότητες να λάβει μονιμότητα. Ο Βασιλαντωνόπουλος υπέγραψε επέκταση ενός έτους με την ΑΕΚ, καθώς το συμβόλαιό του έλεγε το καλοκαίρι, προκειμένου να μπει όψιον αγορά συνεργασία με την Górnik, όπως προβλέπει και η συμφωνία για τον Γιακουμάκη. Δε κρύβουν συνένωση ότι θα ήθελαν πολύ να βρουν δύο παίκτες στην Πολωνία μια μόνιμη συνεργασία. Λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό, στον τέταρτο της παρέας. Εκεί υπάρχει πάντα το θέμα του Δόνη. Θα κουβεντιάσουμε τον Αλαφούζο μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, για να δούμε τι μέλη γενέστε. Ο Χρήστος ο Δόνης έχει προσφορά από την Τουρκία, από την Gaziantep. Να δούμε λίγο τους δανεικούς, ποιοι υπάρχουν ως προοπτική να επιστρέψουν. Ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος έβαλε 6 γκολ με τον Πανιόνιο, θα επιστρέψει το καλοκαίρι και θα επανεκτιμηθεί στην προετοιμασία. Ορίστε. Γρήγορος είναι, ναι. Ο Φάουστο ούτε που ακούμπησε, έχει συμβόλαιο μέχρι το 21. Ομολό λίγα πράγματα και πειθαρχικά παραπτώματα πολλά. Ο Φάνης Μαυρομάτης συνσοντερής και στην Δανία κάνει παιχνίδια. Πέρσι βασικός, φέτος αναπληρωματικός. Ειδικά μετά τη μεταγραφή του Βέλεθ, νομίζω ότι δύσκολα θα γυρίσει. Το Συφνέο τον είδαμε σχεδόν καθόλου, τον Βέργο πολύ λίγο και τον Σέχου, ο οποίος είναι τραυματίας, έχει πάει στην Πολώνια. Ακούγονται καλά λόγια, αλλά δεν τον έχουμε δει ακόμα στην πρώτη ομάδα πλην ελάχιστων περιπτώσεων. Τώρα δεν μπαίνω καν στη δικασία να ρωτήσω τον Νίκο, γιατί δεν τους έχει δει τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Άντε τον Μανεολίδη να έχει δει στον Πανιόνιο. Εσύ Κώστα, έχεις γνώμη, έχεις άποψη για κάποιον από αυτούς? Όχι, αλλά ο Μανουηλίδης θα πρέπει να είναι έκθετος στον Πανιόνιο και σε μεγάλο χώρο με ταχύτητα θα πρέπει να τον δούμε. Ναι. Εντάξει. Τώρα είναι όλοι Έλληνες είναι. Δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι όλοι Έλληνες. Δηλαδή, εκτός από τον Μολό και άλλον ένα. Για Παναθηναϊκό δεν κάνουν αυτό. Ναι, δεν κάνουν. Παναθηναϊκός πρέπει να ακόμα χτιστεί. Και τον Μνημονιακό Παναθηναϊκό. Πρέπει να χτιστεί δυναμικά, δυνατά, αλλά πρέπει η πρόοδος, όποιος είναι, είτε Αλαφούς, είτε όποιος δεν, βάλει λεφτά. Να βάλουν λεφτά. Λοιπόν, έχει ιστορία ο Παναθηναϊκός. Βέβαια έχει ιστορία και δεν φαίνεται να είναι και καλά τα νέα αναφορικά με την Ευρώπη, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός ζήτησε να μειωθεί η ποινή και να παίξει από τη νέα σεζόν. Θα τα δούμε όλα σε αυτά μέχρι τον Μάιο. Πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ, Κώστα, του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε να επιστρέψουμε για διεθνή, να μιλήσουμε για 5-3-2, Σόλτσερ, Μάντσερ, United κλπ. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην τέταρτη θέση. Έβαλε στο σακούλι 44 βαθμούς σε 26 αναμετρήσεις, με 12 νίκες, 8 ισοπαλίες και 6 ήττες. Σαφώς ήταν καλύτερος στο δεύτερο μέρος. Εκεί που πέτυχε 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες και πήρε 27 βαθμούς έναντι μόλις 17 στον πρώτο γύρο. Η επιστροφή του Χατζηγιοβάνη μαζί με τη σταθερότητα του Μακέντα, το δίδυμο Κουρμπελιδόνη, η προσθήκη του Ανουάρ μαζί με αυτή του Νάγκη, η εγγύηση του Σέκεφελ και του Πουγκουρά στην άμυνα, αλλά και τον Μπακ, Γιόχανσον και Ινσούα έδωσαν τη σταθερότητα στην ομάδα. Ο Μπαρτ Σέγκεφελντ έχει αναδειχθεί αναμφίβολα η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Το προσεχές διάστημα ο Τσαβιρόκα θα συναντηθεί με τον 28χρονο Άσο για την επέκταση του συμβολέου. Ο Σέγκεφελντ υπέγραψε για 2 χρόνια με τους Πράσινους και το συμβόλαιό του κυμαίνεται μεταξύ 200 και 230.000 ευρώ. Συνολικά έπαιξε σε 21 αγώνες, πέτυχε 2 γκολ, έδωσε 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις στη φετινή περίοδο. Τα χρήματα που παίρνουν οι Χατζηγιοβάνης και Μπουζούκης επιθυμεί να εισπράξει ο Αχιλλέας Πούγκουρας για να υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός Άσος θέλει 150 με 160.000 ευρώ. Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης είναι από τους δανεικούς που θα επιστρέψουν το καλοκαίρι στο Τριφύλι. Ανοιχτό παραμείνει αυτό του Φάνη Μαυρομάτη. Ο Εμμανουηλίδης έχει 21 συμμετοχές και 6 γκολ με την φανέλα του Πανιωνίου και έχει πολλές πιθανότητες επιστροφής στο Τριφύλι. Την ίδια ώρα, ανοιχτό είναι το σενάριο επιστροφής του Φάνη Μαυρομάτη. Το δίδυμο Σέκεφελντ-Πούγκουρας δύσκολα θα σπάσει, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε προφορική συμφωνία
με τον Βέλεθ. Στο ρόστερ υπάρχουν επίσης ο Κολοβέτσιος, ο Νούνιες, οπότε ο Μαυροβάτης δύσκολα θα χωρέσει. Αναφορικά με τους δανεικούς του Παναθηναϊκού, είπαμε ότι Δημήτρης Μανουλίδης φαίνεται να υπολογίζεται στο τριφύλι την επόμενη σεζόν. Ο Φάουστο Τιένθα δεν έπαιξε στον Παναθηναϊκό, μόνο δύο συμμετοχές στο κύπελλο με την Παναχαϊκή. Συνταραγώνα έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα δύο φορές. Δεσμεύεται όμως με τους πράσινους μέχρι το 2021. Ο Γιάν Μολόν τα βρίσκει σκούρα και στην Ορλεάν. Δεν έχει καλή άποψη ο πρόεδρος αλλά και ο προπονητής του Παναθηναϊκού για αυτόν και δύσκολα θα επιστρέψει. Ο Φάνης Μαυρομάτης βρίσκεται στην Σοντερίσκε, έχει μια ρήτρα 1 εκατομμύριο ευρώ και μπορεί να φέρει χρήματα στο τριφύλι. Ο Μαρκ Σιφναίος έχει 6 γκολ στην Super League 2 με τον Απόλλωνα Λάρισας. Δύσκολα όμως θα παίξει στην πρώτη ομάδα. Ο Νίκος Βέργος αγωνίζεται στη Χέρκουλες, έχει προλάβει και έχει παίξει 7 παιχνίδια, έχει πετύχει ένα γκολ και αυτός μπορεί να φέρει λεφτά στο σύλλογο. Ενώ ο Χρήστος Σέχου ήταν άτυχος, πήγε στην Πολώνια, τραυματίστηκε και ακόμα δεν έχει κάνει την εμφάνισή του. Τουρκικές ειρήνες προέκυψαν εσχάτως για τον Χρήστο Δόνη, το συμβόλαιο του οποίου λύγει το καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό. 25χρονος μέσος δέχτηκε πριν από λίγες μέρες επίσημη πρόταση από την Gaziantep. Ένατη στο φετινό πρωτάθλημα της Τουρκίας με υπερδιπλάσιες απολαβές γύρω στις 400.000 ευρώ. Εκτός από την Gaziantep, στο κόλπο βρίσκεται και η δανέζικη Κοπενχάγη του Κάρλο Ζέκα. Η Κοπενχάγη προσώρας όμως έχει αρκεστεί σε φιλολογικό ενδιαφέρον, δεν έχει γνωστοποιήσει την πρότασή της. Δύσκολα θα υπάρξει ανατροπή στην ευρωπαϊκή ποινή του Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Αλαφούζος το προηγούμενο διάστημα έχει κάνει σχετικές επαφές και παρά την αρχική αισιοδοξία και τα πανηγύρια φαίνεται ότι δύσκολα θα έρθει η ποινή. Απ' την άλλη φέτος, μετά από πολλά χρόνια φαίνεται πως οι πράσινοι θα πάρουν αέρα στην αδειοδότηση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Λοιπόν, αυτό είναι ο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε Νίκο να μας πεις τώρα για τη Μάντσεστερ, για τον Σόλτσιερ. 2-0 τη City του Γκουαρδιόλα με 5-3-2. Η Μάντσεστερ χτες ήταν εκπληκτική. Ναι. Ο Σόσκερ ανέβηκε στα ουράνια. Απίστευτο. Αν έπαιζε και ο Ράτφορντ, ναι, θα γινόταν χαμός. Ωραίο ποδόσφαιρο. 5-3-2, τον διέλυσε τον άλλονε. Τον Γκουαρδιόλα. Έμεινε, δηλαδή έβλεπε στον Γκουαρδιόλα ότι έμεινε 10 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Που κουνιέται, που κάνει. Τρομερός. Ο Σόσκερ πήρε μεγάλους πόντους. Έβλεπε τη Μάντσεστερ και χαιρόσουν να τη βλέπει. Έχει βάλει τον Μαγκουάιρ που είναι ο πιο δυνατός στο κέντρο, τον Σο που είναι αριστερό. Τρομερός σεντερμπάκ ο Μαγκουάιρ. Ναι. Τρομερός. 1,90. Γρήγορος, ψηλός, χαλάει τον κόσμο. Μπράβο. Με Λίντελοθ, ο Σο, ο οποίος έχει κορμί για στόπερ, έπαιζε αριστερό μπακ, τον έκανε σερό στόπερ. Ποιος? Ο Σο. Ο Σο, ναι, ναι. Και έχει τον Βίλιαμ στον Πιτσιρικά από τη μία, τον Μπιζάκα από την άλλη. Δύο κόφτες, τον Μάτιτς, τον Φρεντ. Τον Φερνάντες που τον πήρε από την Πόρτο Λισαβόνας, playmaker. Τζέιμς Μαρσιάλ. Χωρίς να έχει το μεγάλο γκολτζί, λείπει ο Ράσφορντ. Αλλά το παλεύει ο Μαρσιάλ, γρήγορος ο Τζέιμς. Παλεύε φοβερά, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Δηλαδή, άμα ήταν και ο Ράτφορντ, θα γινόταν πάρτι, γερό. Ήταν πολύ καλή η Manchester United. Mm-hmm. Πήρε πόντους ο Σόσκερ. Πήρε πόντους. Τον ξουθένωσε τον άλλον. Πάει να μπει τετράδα. Έχουμε και την δεκάδα τη City, να δούμε πώς παρατάχθηκε ο Pep Guardiola σε αυτό το μάτς με ο Ταμέντι Ρώσα, Ζιτσένκο Κανσέλο, Γκιντογκάν Ερνάντες Σίλβα, Φόντεν Στέρλινγκ και Αγουέρο μπροστά. Ένα πρικιωμένο 4-3-3, αργοί παίχτες, τους διέλυσε σου λέω, οι άλλοι ήταν να την πιει στο ποτήρι τη Μάντσεστερ. Κώστα, πώς την είδες? Μπορεί να πάρει πρωτάθλημα με αυτό το υλικό με 5-3-2. Μόνο. Όχι, πώς να πάρει. Το έχει πάρει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ θέλει δύο μάτς για να το πάρει μαθηματικά. Όχι, όχι, για του χρόνου λέω. Αν μονιμοποιήσει το 5-3-2 με δύο προσθήκες, ένα γκολτζί. Θέλει μεταγραφή. Βγάζει. Θέλει μεταγραφή. Μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Θα χτυπήσει. Ένα καλό φορ. Ναι. Με 5-3-2 παντού. Θα δούμε. Είναι καλή μεταγραφή και ο Φερνάντες. Ήθελα να σταθούμε λίγο στο δεύτερο γκολ που βάζει η United, γιατί πολλές φορές ο Νίκος μας έχει πει για τους θερματοφύλακες. Μάλιστα. Που προσπαθούν να παίξουν με την μπάλα γρήγορα, με τα πόδια. Εδώ είναι η φάση ουσιαστικά που την πετάει γιατί είναι στις καθυστερήσεις και θέλει να αλλάξει γρήγορα το παιχνίδι ο Έντερσον. Και ο Μακτόρμνεϊ πλασάρει ουσιαστικά σε κενή εστία από μακριά και σφραγίζει τη νίκη της United. Εδώ ξανά είναι η φάση, με το χέρι δεν βρίσκει συμπαίκτη του και πολύ ωραία ο Πιτσιρικάς. Έκανε λάθος, θερματοφυλάκας. Ναι. Χωρίς να βλέπει την πέταξη προφανώς. Χωρίς, μα δεν είναι και πάσα που δίνεις έτσι. Ναι. 10 μέτρα μπροστά από τον παίκτη, στα πόδια του αντιδώσεις,
ή καθόλου. Mm-hmm. Βέβαια. Τους χαντάκωσε, να το πάλι. Τον ξεφτύλισε μετά. Τον πήρε τον ίδιο παίκτη, μπαμ, τον πλασάρι με μία. Ναι. Τον βλέπεις. Δηλαδή μεγάλο λάθος. Αυτός έδωσε πάσα στον αντίπαλο. Ναι, έδωσε πάσα στον αντίπαλο. Και ο αντίπαλος το πετάει, ωραία, ας είναι και μακριά. Mm-hmm. Ας μην υπάρχει αντίπαλος δίπλα. Ναι, αλλά το σκέφτηκε με τη μία. Μπράβο. Γιατί άμα πρέπει να κοντρολάρει, και θα πήγε έδινε μπράβο. Χρόνο. Και, μπράβο, μπορεί να το να είχε πάει και στο τέρμα. Τώρα πάμε να δούμε. Μπρούνο Φερνάντες εδώ από τον ντεμπούτο του με την Manchester United είναι πρώτος σε 2 γκολ, 3 ασίστ από τους νεοφερμένους παίκτες στην Premier League. Καλό χαφ. Καλός. Καλό χαφ. Κανάκι πάνω κάτω. Καλό χαφ. Από Sporting Λισαβόνας. Λοιπόν, πάμε που Real. Η οποία είναι αδιόρθωτη, έτσι. Έχασα από την Μπέτις, ναι. 2-1. Ναι. Έχασε 2-1 από την Μπέτις. Εδώ κατέβασε... Δεν το είδα γιατί έβλεπα Λίβερπουλ. Μάντσεστερ. Μάντσεστερ, ναι. Λοιπόν, πρώτο ημίχρονο έπρεπε να χάνει ήδη από τον πρώτο. Αλλά μετά που είδα κάτι φάσεις, κάτι τέτοια, είναι ανύπαρτος και ο Ζιντάν. Ήταν υπάρχει προπονητής. Τον έχουν εκεί... Ναι. Λούκα έβαλε δεξί μπακ Μιλιτάο, δεξί χαφ Μόντριτς, Βινίσιους, Λούκας Βάσκε. Τα έχει διαλύσει όλα. Δεν έχει αφήσει. Καλοί παίχτες αυτοί, δεν είναι κακοί. Ναι. Αλλά τα έχει διαλύσει. Δεν ξέρει να κάνει προπόνηση, τίποτε. Και πώς τον κρατάνε. Να δούμε τον γκολ του Τέγιο. Είναι το 2-1 της Μπέτης. Από το λάθος που κάνει ο Μπενζεμά. Είναι σεντερφόρ βέβαια, αλλά τώρα εκεί κοίτα, Νίκο μου, πώς κάνει παράλληλη. Παράλληλη πάσα και ουσιαστικά βγαίνει. Μα δεν υπάρχει πίσω τίποτα, βλέπεις. Ναι. Έχει πάει ο αντίπαλος μπροστά και τρέχουν από πίσω οι αμυντικοί. Ναι. Μηδέν. Δεν υπάρχουν καν στόπερ. Τον Τέγιο τον κυνηγάει ο Βαλβέρντε. Μπράβο. Που είχε μπει αλλαγή νωρίτερα. Μπράβο, που είναι Γιάννη. Δεν υπάρχουν καν στόπερ. Άρα αυτά είναι να κάνουν. Ο Μπενζεμά εκεί τι κάνει, πού πάει να τη δώσει την μπάλα. Τίποτα, αυτά όσο τα αντιδάσκει αυτά. Ναι, τακτική είναι θέμα. Είσαστε μεγάλη ομάδα, παίζετε με την Μπέτη, ανοιχτείτε. Κάντε γκολ, δεν επιδέω και ξέφερω εγώ αμπέλι πίσω, μπαίναν στα αντίθια όλοι. Κώστα, τι λες? Τα στόπερ πόσο χρονό είναι ο... Ποιος? Ο Ράμος και ο Βαράν είναι. Ο Βαράν είναι μικρός. Είναι, δηλαδή... Αυτοί ζητάν, Γιάννη. Πρέπει να παίρνουν σύνταξη, γιατί όχι ότι είναι μεγάλοι. Ναι. Είναι άχρηστοι προπονητές. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι στο ποδοσφαιρικό στερεώμα. Με Μόντρις τώρα, είναι τυχερός, με Κασιμίρο γιατί... τώρα και με τον άλλον. Κρός. Το γκρος, καλή γαφάρες και τα διαλύσει, έχει αφήσει ορτίο τίποτα. Εδώ κοίτα. Μόντρις, Κρός, Κασιμίρο. Κάτσε ρε. Μπέιλ δεν βάζει. Κάτσε ρε. Βαράν, Ράμος. Ναι. Τι παίζεται. Στην ίδια ευθεία μπαίνουν τα σέντρεφόρους στη μέση, τους διαλάνε. Ο Ράμος είσαι μάνα, πιάνεις ένα παίχ, τίποτα άλλο. Δεν κάνεις για άλλο. Ο Βαράν ποιο είσαι ο πιο γρήγορος κεφάλι. Κασιμίρο, πού παίζετε, παίζετε στο κέντρο του γηπέδου. Πίσω δεν βοηθάνε, μπροστά δεν βοηθάνε. Τίποτα. Έβγαλε τον Καρβαχάλ. Τώρα Βινίτσιος και Λούκας. Έβγαλε τον Καρβαχάλ που είναι καλό μπακ να βάλει τον Μιλιτάο. Βέβαια, μπράβο. Καρβαχάλ μπακάρα. Ο Μαρσέλο πιο πολύ τον Μιλιτάο είναι μπροστά. Α, στο Μαρσέλο είναι. Λοιπόν, έβαλε τον Μεντί. Τραματική κατάσταση. Εκεί να δει Μεντί αριστερό μπακ. Τον έχουμε το Μέντι να τον δει. 1,90 αριστερό μπακ, έχεις δει. Δεν έχει ξαναγίνει. Πορτιέρης, έτσι είναι. Ναι, ναι. Καμπουριασός τρέχει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Ντιμπάλα. Παίζει ο Ρόζ, εκεί στον Άρη, 1,90. Έτσι. Πες μου για Βελέθ που πήρε ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, ο Βελέθ εδώ παίρνει 165.000 για το χρόνο. Δεν με νοιάζει τι παίρνει, δεν είναι το ε9. Θέλω να κάτι περίμενε. Τους λέει, πάω στα 2,50, δεν είναι έτσι ο Άρης. 300 τόσα του δίνει ο Παναθηναϊκός του μνημονίου. Mm. Άρα ο Παναθηναϊκός του μνημονίου έχει πιο πολλά λεφτά και ισχύει από τον Άρη του Καρυπίδη. Το παιδί σου λέει, παιδιά ρίξτε τα. Ρίξτε τα. Και η ΑΕΚ τον ήθελε. Είναι καλός στόπερ, δεν είναι πολύ ψηλός, είναι πολύ αλκτικός, είναι στα επιτόπια άστατα. Πάρα πολλά γκολ από κεφάλι, 5-6 γκολ το χρόνο, από τα center back, τα κάνει. Είναι πολύ γρήγορο χαμηλά. Άρα ο Παναθηναϊκός κάνει καλή μεταγραφή. Μάλιστα. Και δεν είναι και μεγάλος, είναι 29, ούτε 30 δεν είναι. Εντάξει, θέλει εμπειρία. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει, είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm.
center back. Πολύ καλό. Επίσης... Μπορεί να είναι θηριώδης, μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατός και ογκώδης. Θα έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Δηλαδή, πηδάει κεφαλιά με τον Βέλιο. Ο Βέλιος είναι 1,92. Θα τον πάρει μισό κεφάλι επάνω. Μάλιστα. Πολύ καλές τοποθετήσεις. Ναι, κατάλαβε το να σου πω. Λοιπόν, πάμε και Γιουβέ Ίντερ, γιατί δεν μας τα λέει καλά. Ίντερ, Γιουβέ κέρδισε 2-0. Στο πλήν 9 δεν νομίζω να προλαβαίνει ο Κόντε στην πρώτη χρονιά. Να δούμε τον γκολ του Ντιμπάλα, γιατί την έκρυψε εκεί την μπάλα ο Ντιμπάλα. Και δεν ξεκίνησε και βασικός. Είχε Ρονάλντο, Ντιέγκο Κώστα και Ιγκουαίν μπροστά. Εδώ είναι τον γκολ του Ντιμπάλα, ο οποίος, Νίκο, είναι εντυπωσιακός, γιατί με το ίδιο πόδι που κάνει τρίπλα, με το ίδιο πλασάρι. Το εξωτερικό έτσι, την ακούμπησε. Είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Είναι για δεκάρι, είναι για δίπλα στο Ρονάλντο. Δεκάρι. Καλός. Αλλά παίζει. Γιατί βρίσκει και τον γκολ. Παίζει και κοντά. Παίζει και κοντά προς την επιθέση. Δηλαδή σε 4-4-2 παίζει δίπλα στο Ρονάλντο. Ναι. Σε 5-3-2 παίζει πίσω από Ρονάλντο και όποιον άλλον είναι. Αυτό. Την άκρη δεν βγαίνει, Δεν είναι για να βγαίνει η άκρη. Είναι πολύ άξιο. Έχει και τρίπλα καλή. Ναι, και δεκάρι και γκολτζής. Ναι, για άξονα. Πλασάρι έξυπνος. Λοιπόν, ναι, μπήκε αλλαγή σε αυτό το μάτς, γι' αυτό το βλέπουμε στην 11η τη χθεσινή κόντρα στην Ίντερ. Πάμε να σχολιάσουμε στο φινάλε για κάτι άλλο. Η Boca Junior πήρε το πρωτάθλημα στην Αργεντινή μετά την αυτοκτονία της River Plate και ο Τέβες πάνω στο πανηγυρισμό, στον ενθουσιασμό του για τον γκολ που πέτυχε, πήγε και φίλησε στο στόμα του Μαραντόνα. Oh. Ο οποίος ήταν ο αντίπαλος προπονητής, αλλά βέβαια εντάξει, όπου Μαραντόνα και Μπόκα, έτσι. Λοιπόν, σχόλιο, Νίκο. Τι να πεις τώρα γι' αυτό, Τι να πεις, σύχαμα είναι. Σύχαμα. Κώστα. Βέβαια σύχαμα, ρε φίλε. 180 κιλά άνθρωπο, άντρας με άντρας. Συγγνώμη, άμα ήταν 80 δεν θα ήταν σύχαμα. Αυτά μόνο οι Αργεντίνοι τα κάνουν αυτά. Δύο γυναίκες να φιλιώνται είναι ωραίο θέαμα. Δύο άντρες όμως δεν είναι καθόλου ωραίο θέαμα. Ναι. Δύο γυναίκες αρέσει να βλέπεις. Τον άντρα είναι σύγχαμα. Να αφήσουμε τους Αργεντίνους, να πάμε στους Βραζιλιάνους. Γιατί ο Ροναλντίνιο μέχρι και φυλακή πάει. Καλά να πάθει που πάει κάνει και δουλειά με συγγενή. Κάνει βρε δουλειά με την κυρία. Να πω ότι πιάστηκε με πλαστό διαβατήριο στην Παραγουάη. Ο άλλος πίσω αδερφός του. Ο αδερφός του και μάνατζέρ του, ναι. Άκου να δεις. Κάνει δουλειά με συγγενή. Φυλάκα. Με συγγενή ούτε σε εστιατόριο δεν πας. Να κάνει δουλειά. Τι κάνανε, Γιάννη. Πήγανε στην Παραγουάη με πλαστά διαβατήρια. Πήγανε με πλαστά. Ναι, με πλαστά διαβατήρια γιατί θα ήθελε εκεί να προωθήσει λίγο ένα βιβλίο του κλπ. Του βγάλαν πλαστό διαβατήριο. Και τους πλακώσαν στις φωτογραφίες. Ναι, τώρα εκεί πέρα. Ναι. Δεν επιτρεπόταν να βγει εκτός Βραζιλίας, γιατί δεν είχε πληρώσει κάποια πρόστιμα και κάποιους φόρους. Και πήρε πλαστό διαβατήριο για να βγει και την πάτησε. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Έπαιζε Ριζεσπορ με Αλάνια Σπορ. Θυμίζω ότι στους φιλοξενούμενους είναι τρεις Έλληνες, Μπακασέτας, Τζαβέλας και Σιώπης. Και στο κλίμα των ημερών, προφανώς, οι πατριώτες Τούρκοι βγήκανε με στολές παραλλαγής, έτσι. Εδώ είναι, εδώ είναι η εντεκάδα της Ριζεσπορ που βγήκε με μπερέ και με στολή παραλλαγής. Εδώ εκεί. Και καλά για να, να φοβήσουν τους Έλληνες, να, δεν πάνε καταλάβω τι ζόρι τραβάνε. Τι να φοβηθεί ο Έλληνας. Πρέπει την άλλη φορά Μπακασέτα, Τζαβέλας και Σιώπης να βγουν φουστανέλα. Τι να καταλάβει ο Σιώπης και ο Τζαβέλας, ο άλλος καράζει τώρα. Ο άλλος ο Βουκαράς, καλό παιδί είναι, ο Μπακασέτας. Είναι λίγο... Οι άλλοι δυο είναι τώρα τι να μαχίσουν οι άλλοι. Ναι, ο Μπακασέτας είναι πιο πολύ του κολεγίου, έτσι, Νέα Δημοκρατία. Ο Τζαβέλας είναι λίγο σαν Τζαβέλας. Ο Σιώπης, τέσσερα πνευμόνια. Ο Σιώπης. Λοιπόν... αυτά κύριοι, εσείς φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα νομίζω ότι τα καλύψαμε τα πιο πολλά. Ωραίο ήταν, φοβερά όλα. Λοιπόν, πρώτα Θεός και πάλι μαζί την Παρασκευή στις 18:30. Αύριο σας περιμένω την ίδια ώρα με το Sports Score Record. Να είστε καλά.